και φίλοι, καλό μήνα! Καλό μήνα με παπουτσάκια παραδοσιακά. Έτσι δεν σας έλεγα όλη μέρα χθες. Αυτά θα σας κάνω. Τι άλλο θα σας έκανα. Καλημέρα όμως, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα σε όλους εσάς που με τόση αγάπη με περιβάλλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω στίβες, χιλιάδες email και γραμματάκια σας από τα γλυκά τα χεράκια σας και πόσα καλά λογάκια στο δρόμο που με συναντάτε και στο τηλέφωνο, που έχω τόση πολλή δουλειά και όμως πιάνω κουβεντούλα μαζί σας, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν να με ρωτήσετε κάτι και εγώ να μην απαντήσω. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας και αυτό το ξέρετε και το εκμεταλλεύεστε. Δεν πειράζει να το εκμεταλλεύεστε. Σας θέλω, σας αγαπώ. Θέλω να με ρωτάτε, θέλω να σας απαντώ. Θέλω να μαθαίνω από εσάς και να μαθαίνετε κι εσείς από μένα. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Όσοι και όσες μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, να έχετε έναν υπέροχο μήνα, έναν καταπληκτικό Οκτώβρη. Να είναι γλυκός, ζεστός, με ήλιο, να ρίξει και μερικές βροχούλες. Τις θέλουμε κι αυτές. Διψάει η γη μας για βροχούλες. Τις θέλει. Ας μας ρίξει και βροχούλες λοιπόν. Εμείς έχουμε ομπρέλες. Θα φυλαχτούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε τα παπουτσάκια. Να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πρώτα τα παιχνίδια μας. Μην ξεχνάμε την ερωτησούλα μας. Τηλεφωνάτε μου κάθε μέρα και ρωτάτε με ό,τι θέλετε, ό,τι απορία έχετε. Επίσης, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, το καινούριο διαγωνισμό που ξεκίνησε από χθες. Μόλις κάναμε την κλήρωση και μετά, όσες συνταγούλες πήραμε, μετράνε για τον καινούριο μήνα. Τέλος του Οκτώβρη, λοιπόν, θα κάνουμε καινούρια κλήρωση και θα δώσουμε ακόμη ένα home cinema. Και κάθε μήνα θα δίνουμε ένα home cinema. Μην ξεχνάτε επίσης τον καθημερινό διαγωνισμό μας για το σερβίτσιο μας. Ένα ναι ή ένα όχι σας χαρίζει ένα σερβίτσιο κάθε μέρα. Πάμε όμως να δούμε τι έχει η αγορά μας σήμερα και θα κάνουμε τα παπουτσάκια. Δύσκολο φαγητάκι, φίλες και φίλοι. Πολλά τσομπλέκια. Κατσαρόλες, κατσαρολάκια, να κάνουμε την μπεσαμέλ, να σοτάρουμε τον κιμά και τα κρεμμύδια. Και μια και το λέω, ας το κάνω κιόλας, μόνο να καίει η φωτιά μου. Δεν καίει η φωτιά μου. Τώρα θα την ανάψουμε. Βέβαια τα λάδια μου είναι ζεστά, το φροντίζω αυτό. Έλα, άναψε φωτίτσα μου. Μπράβο. Όχι. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Βάζουμε λοιπόν εμπρός το μεγάλο μάτι. Εδώ βέβαια τηγανίζω κιόλας. Είναι αυτό το ματάκι. Το ανάβουμε κι αυτό. Στο 9. Και το μεγάλο να... εκεί πέρα. Και σε αυτό να πατήσουμε το μεγάλο να ανάψει όλο. Και βάζουμε το κιμά. Αλλά ας πάμε να δούμε τα υλικά μας πρώτα. Και ξεκινάμε. Μελιτζάνες παπουτσάκια. 1 κιλό με 3 μελιτζάνες. Μισό κιλό κιμά. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα. 1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο. Μισή κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό. 2 κούπες ντοματάκια κονσέρβας ή φρέσκες όριμες ψιλοκομμένες ντομάτες. Μισή κούπα αλάτι. 1 αυγό. 3 κουταλιές κρέμα γάλακτο. 1,5 κούπα μπεσαμέλ σφιχτή και 2 κροκάδια. 1 κούπα τριμμένο κεφαλοτήρι. 10 λεπτά φετάκια ντομάτας. Αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχω βάλει τα δύο κρεμμυδάκια, το φρέσκο και το ξερό κρεμμύδι, μέσα στο λαδάκι και τα σοτάρω ελαφρά. Και αφού σοταριστούν τα κρεμμυδάκια, θα ρίξω μέσα τον κυμά. Βάζω λοιπόν και τον κυμά μέσα εδώ, να τον μαράνω, να τον σοτάρω κι αυτόν. Δεν μαραίνεται ο κυμάς, ψήνεται ο κυμάς. Το κρεμμυδάκι μας μαραίνεται. Μαράθηκαν λοιπόν τα κρεμμυδάκια, βάζουμε και τον κυμά και τον σοτάρουμε μέσα μαζί με το κρεμμύδι, ώσπου να αλλάξει χρώμα. Δηλαδή να φύγει το αίμα, να μην φαίνεται το αίμα, να πάρει εκείνο το χρώμα το μαγειρεμένο ο κυμάς μας. Λοιπόν, τον αφήνουμε εδώ και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται με τις μελιτζανούλες μας. Ωραία τηγανίστηκαν και θα σας πω και πώς τις κόβουμε. Ας τις βγάλω από τη φωτιά, γιατί δεν χρειάζεται να τηγανιστούν άλλο. Λοιπόν, έχω εκεί μια πιατελίτσα, να βγάλω τις μελιτζάνες, να τις τραγγίσω πάρα πολύ καλά από το λάδι, να τις βάλω εδώ στην πιατέλα. Και θα σας πω και πώς τις κόβω, θα πούμε όλα τα μυστικά πώς θα κάνουμε υπέροχα παπουτσάκια, μεγάλα παπουτσάκια, ωραία, 42 νούμερο τα θέλετε, τόσο μεγάλα ή 37 φοράτε, να δούμε. Θα κάνω για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα. Πήρα λοιπόν εδώ τα παπουτσάκια μου. Να τα. Δείτε τι ωραία που έχει ανοίξει η μελιτζάνα. Δείτε τι ωραία. Θα σας πω πώς τη σκίζω για να ανοίξει έτσι και για να τη γεμίσω. Και δεν τη τηγανίζουμε πολύ, τη τηγανίζουμε λίγο. Βάλαμε και αυτή τη μελιτζάνα εκεί. Να κατεβάσουμε αυτό το λάδι από τη φωτιά που δεν μας χρειάζεται. Να το βάλουμε στον πίσω μπάγκο εδώ. Πολύ ωραία. Και να πάμε να σοτάρουμε, είπαμε, τον κυμά μας εδώ, να μην τον κάψουμε. Θα ρίξουμε μέσα τώρα εδώ ντομάτα. Τι άλλο θα ρίχναμε, όλα τα ελληνικά φαγητά, ιδιαίτερα αυτά που είναι με κυμά, εκτός βέβαια από αυτά που κάνουμε αυγολέμονο, όπως τα ντολμαδάκια με το λάχανο που τα κάνουμε αυγολέμονο ή τα ντολμαδάκια τα με το φύλλο, το κλιματόφυλλο. Εκεί βέβαια βάζουμε αντί ντομάτα αυγολέμονο. Σε όλα τα άλλα, στα γεμιστά μας, στα παπουτσάκια, στο μουσακά, στο παστίτσιο, βάζουμε στον υπέροχο αυτό κυμά μαζί με τα κρεμμύδια και υπέροχη ελληνική ντομάτα. Ντοματούλα περασμένη στο πολυμίξερ να γίνει πουρές. Ρίχνω λοιπόν και την ντομάτα. Φρέσκια, ωραία ντομάτα να μοσκοβολάει, φίλες και φίλοι. Ας ελαφρύνω λιγάκι ακόμη την κουζίνα μου από εδώ για να έχω χώρο να δουλέψω, γιατί όπως είπαμε θέλει πολλά το φαγητάκι μας, πολλά σύνεργα. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα τώρα και την ντομάτα, βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Πού είναι το αλατάκι μου και το πιπεράκι μου, εδώ είναι το αλάτι, εδώ είναι και το πιπέρι. Παίρνω λοιπόν και ρίχνω αλατάκι. Αρκετό αλατάκι, όχι πάρα πολύ, γιατί θα δείτε τι θα γίνει με τις μελιτζάνες, ξέρετε. Ότι πριν τις μαγειρέψουμε τις μελιτζάνες, οπωσδήποτε τις αλατίζουμε πολύ, τις αφήνουμε να σταθούν με το αλάτι αρκετή ώρα και μετά τις ξεπλένουμε και τις σφίγγουμε, τις τραγγίζουμε. Και αφού κάνουμε αυτό, η μελιτζάνα κρατάει οπωσδήποτε κάποιο αλάτι, γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέξουμε στο αλάτι που θα βάλουμε βέβαια μέσα στη γέμιση, στον κυμά μας. Βάλουμε και το μαϊδανό, να το και ο μαϊδανός που πάει παντού, τον βάλαμε και το μαϊδανό. Και το ανακατεύουμε άλλη μία φορά και το αφήνουμε να βράσει, φίλες και φίλοι, έως ότου δέσει. Να δέσει καλά, να μείνει σχεδόν με το λάδι. Έτσι ακριβώς, το αφήνουμε τώρα να βράσει. Και μάλιστα, για να φύγουν γρήγορα τα υγρά, μην το σκεπάσετε. Επειδή θα μαγειρευτεί και στο φούρνο. Θέλουν μία ώρα στο φούρνο τα παπουτσάκια. Και επειδή θα μείνουν μία ώρα, ο κυμάς θα συνεχίσει να μαγειρεύεται. Γιατί θα μαγειρευτούν και οι μελιτζάνες, οι οποίες δεν τελείωσε το μαγείρεμά τους με το τηγάνισμα. Και αν δεν θέλετε να τις τηγανίσετε, βάλτε τα στο φούρνο, στο γκριλ. Λαδώστε τα σε ελαφρά, με ένα πινελάκι, βάλτε τα στο γκριλ, να μαραθούνε και θα κάνετε την ίδια δουλειά. Το φαγητό θα γίνει πιο ελαφρύ. Έτσι όμως πως το έκανα εγώ, θα γίνει πιο νόστιμο. Όταν έχουμε προβλήματα υγείας και όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος, δεν δίνουμε και τόση σημασία στην νοστιμιά. Προσέχουμε πρώτα απ' όλα την υγεία μας και τη σιλουέτα μας. Βάζουμε λοιπόν το φαγητό να βράσει ανοιχτό για να φύγουν γρήγορα τα υγρά. Να δέσει ο κυμάς μας και εμείς βέβαια εδώ δεν θα περιμένουμε να δέσει, γιατί ήδη εγώ φρόντισα και έχω κυμά δεμένο όπως πρέπει να είναι ο κυμάς μας. Να το, εδώ είναι ο κυμάς, φίλες και φίλοι. Έτσι δεμένος, βλέπετε πόσο σφιχτός είναι. Μόνο το λαδάκι του έχει μείνει, τίποτα άλλο. Και μέσα σε αυτό το κυμά
θα βάλουμε τώρα ένα αυγουλάκι και λίγη κρέμα γάλακτος ή γαλατάκι. Λίγο γαλατάκι ή λίγη κρέμα γάλακτος χτυπημένη με ένα αυγουλάκι. Έχω εδώ ένα αυγουλάκι και ρίχνω μέσα την κρέμα γάλακτος και τα χτυπάω μαζί. Ένα αυγό και λίγη κρέμα γάλακτος ή γάλα. Τα χτυπάμε ελαφρά. Έτοιμα. Λοιπόν, αυτά θα τα ρίξουμε μέσα στο κυμά. Όχι όλο σε αυτόν τον κυμά, γιατί αυτός ο κυμάς είναι λίγος. Σε αυτό το κυμά που είναι πολύς, θα ρίξουμε το αυγό ολόκληρο με την κρέμα γάλακτος. Εγώ όμως τώρα θα ρίξω λίγο εδώ πέρα μέσα, για να είμαι έτοιμη να σας δείξω πώς θα γεμίσουμε τα παπουτσάκια, για να μην περιμένουμε εκεί όση ώρα θέλει για να γίνει. Και καθώς ρίχνω εδώ την κρεμούλα, λίγη κρέμα και αυγουλάκι, πολύ λίγο να μην ρίξω πολύ, θα το ανακατέψουμε καλά. Το αυγό θα δέσει το κυμά. Δεν θα είναι σκόρπιος ο κυμάς. Θα ενωθεί με το αυγουλάκι. Καθώς ψήνεται το αυγό, ενώνει το κυμά. Ανακατέψαμε λοιπόν την κρέμα με το κυμά. Να τη γέμιση μας έτοιμη. Δηλαδή, τι έχω εδώ πέρα μέσα τώρα. Έχω ακριβώς αυτό. Το κυμά που θα φύγει το νεράκι του και θα μείνει με το λαδάκι του. Ένα αυγουλάκι και λίγη κρέμα γάλακτος χτυπημένα μαζί και ανακατεμένα. Να το μείγμα μου. Αυτή είναι η γέμισή μου. Μυρωδάτη, ωραία και μάλιστα καλό είναι να το σταματήσω και αυτό για να μην έχω συνέχεια το νου μου εκεί. Να σβήσω τη φωτιά εντελώς, έτσι, και να το κατεβάσω από τη φωτιά για να μην έχω το μυαλό μου να μην μου κολλήσει. Να μπορέσω να σας τα πω, φίλες και φίλοι, αναλυτικά ένα-ένα όλα τα στάδια. Να ξεκινήσω από αυτό που έπρεπε να κάνω πρώτο-πρώτο. Όμως επειδή οι φωτιές καίγανε και επειδή έπρεπε το φαγητό να γίνεται, το άφησα για πιο ύστερα. Όταν έχουμε τώρα μελιτζάνες, πολλές φορές έχουμε μελιτζάνες χοντρές, ωραίες. Τότε τι κάνουμε για να κάνουμε παπουτσάκια? Τις χωρίζουμε στη μέση, στα δύο, και κάνουμε δύο παπουτσάκια από την κάθε μελιτζάνα. Όταν όμως οι μελιτζάνες μας είναι μικρές, τι θα κάνουμε? Εδώ είναι η εξυπνάδα και το κολπάκι και το μυστικάκι. Επειδή αυτή η μελιτζανούλα, αν την κόψουμε στη μέση, τι παπουτσάκια θα κάνουμε? Αυτά θα είναι για μπουφέ. Δεν θα είναι για να φάμε και να χορτάσουμε. Τι κάνουμε, φίλες και φίλοι? Παίρνουμε ένα μαχαιράκι. Έχω εδώ μαχαίρια πιο κοφτερά, να τα. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι λοιπόν, αφού πλύνουμε καλά τις μελιτζάνες, το φιλαράκι τους και το κοτσανάκι τους δεν το πετάμε, δεν το κόβουμε, το αφήνουμε πάνω για ομορφιά και ψήνεται μαζί. Παίρνουμε λοιπόν και χαράζουμε τη μελιτζάνα έτσι, φίλες και φίλοι. Τη χαράζουμε έτσι, χωρίς να βγούμε από την άλλη πλευρά. Μόνο χάραγμα σχεδόν ως την πλάτη. Όχι περισσότερο. Να την μελιτζάνα μας, δέστε πώς τη χάραξα. Είδατε, έτσι ακριβώς. Παίρνω τώρα το μαχαιράκι και κάνω άλλη μία χαρακιά από εκείνη την πλευρά, χωρίς πάλι να σκίσω τη μελιτζάνα, το φλοιό της, να μην το σκίσω, και άλλη μία χαρακιά από την άλλη μεριά. Έτσι ακριβώς. Τι θα καταφέρω με αυτόν τον τρόπο, τι καταφέρνω με αυτόν τον τρόπο? Σκίζεται η γέμιση και ψήνεται πιο ωραία. Μπορεί να πάει μέσα η φωτιά, η ζέστη, είτε στο φούρνο το βάλουμε, είτε στο τηγάνι που θα πάει το λάδι, και θα ψηθεί και θα μαλακώσει η γέμιση και θα μπορέσει να πατηθεί ωραία, όχι γέμιση, η σάρκα, για να χωρέσει μέσα η γέμιση. Πατιέται η σάρκα ωραία και θα μπει μέσα μπόλικη γέμιση, να γίνει ένα παπουτσάκι χορταστικό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Αλατάκι. Πού το αλατάκι μου? Να το, εδώ πέρα είναι το αλατάκι μου. Μπόλικο αλάτι. Πάρα πολύ αλάτι, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ αλάτι. Δείτε πόσο αλάτι βάζω. Πολύ αλάτι. Αλατίζουμε και έξω και μέσα τις μελιτζάνες. Αφού τις κόψουμε κατά τον ίδιο τρόπο όλες, τις αφήνουμε να σταθούν μία ώρα και μετά τις ξεπλένουμε καλά και είτε τις αλείφουμε με λαδάκι και τις βάζουμε στο γκριλ, είτε τις τηγανίζουμε όπως έκανα εγώ σήμερα, όπως σας αρέσει και όπως σας βολεύει. Λοιπόν, αφήνω τις μελιτζάνες, είδατε πώς τις μεταχειρίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα πώς τις γεμίζουμε. Εδώ και αυτές. Πάμε να δούμε τώρα πώς τις γεμίζουμε και τι άλλο κάνουμε. Η γέμιση είναι έτοιμη, οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες εδώ. Θα τις αραδιάσουμε σε ένα πυρέξ ή θα τις βάλουμε σε ένα ταψάκι, όπου σας βολεύει και όπως σας βολεύει ανάλογα με το φούρνο σας. Και ανοίγουμε τη μελιτζάνα, δείτε τι ωραία που έχει γίνει. Με ένα κουτάλι, έχω ένα κουταλάκι εδώ μικρό, έχω όμως εδώ κουτάλια πάρα πολλά. Πήραμε ένα κουταλάκι, πατάμε λίγο τη γέμιση, την σάρκα, όλο γέμιση το λέω.
Πατάμε λοιπόν τη σάρκα εδώ μέσα της μελιτζάνας και την ανοίγουμε έτσι. Δείτε τι ωραίο, ωραία βαρκούλα που έκανα. Τι ωραίο παπουτσάκι μέσα στο οποίο θα βάλω τη γέμιση. Και κατά τον ίδιο τρόπο θα ανοίξω και τις άλλες. Να τη κι αυτή εδώ. Αλλά είπαμε θα τις βάλουμε σε ένα πυρέξ, όχι σε πιατέλα όπως τις έχω τώρα εγώ. Παίρνουμε λοιπόν τώρα φίλες και φίλοι τη γέμιση που ετοιμάσαμε, τον κυμά, τον νόστιμο αυτό κυμά. Οπα! Καίει. Ας μην το ανοίξω, πρέπει λίγο να κρυώσουν για να μπορούμε να το ανοίγουμε ωραία. Έτσι, ας βγάλω τη μία για να μου χωρέσουν τώρα αυτές οι τρεις να τις δείτε πόσο ωραίες θα γίνουνε. Παίρνουμε λοιπόν τώρα τον κυμά και τον βάζουμε και γεμίζουμε μέσα καλά τα παπουτσάκια. Έτσι ακριβώς βάζουμε τον κυμά μέσα εδώ, μπόλικο κυμά και χωράει πολύ. Έτσι πως την έκανα βαρκούλα, αυτό το μυστικάκι που σας είπα, κάνει ένα χορταστικό παπουτσάκι, πολύ ωραίο. Και φυσικά όταν είπαμε είναι φλάσκες οι μελιτζάνες, τότε τις χωρίζουμε στη μέση. Καίει. Να κάνω τρεις για να φανούν ωραία. Αν και τις βλέπετε εκεί ψημένες, ωραίες, ροδοψημένες. Και θα κάνουμε και την μπεσαμέλ. Και τι δεν θα κάνουμε. Μπελαλίδικο φαγητάκι. Νόστιμο όμως, φίλες και φίλοι, νόστιμο. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην δίνει. Τι λέτε καλέ. Είναι δυνατόν μια μάνα να μην δώσει στο παιδί της? Κόβει την μπουκιά της η κάθε μάνα για το παιδί της. Έτσι δεν είναι φίλες και φίλοι? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε παραπέρα. Έτοιμες οι μελιτζανούλες, θα κάνουμε την μπεσαμέλ. Έχουμε εδώ βουτυράκι. Βάλαμε λοιπόν το βουτυράκι. Αν είναι να κάνουμε μια σφιχτή μπεσαμέλ όπως χρειαζόμαστε εδώ, βάζουμε 3 κουταλιές βούτυρο και 3 κουταλιές αλεύρι. Το αλευράκι μου είναι εδώ. Να το αλευράκι μου. Παίρνουμε λοιπόν και ανάβουμε πάλι τη φωτιά μας, εδώ, να πρώτα από εδώ πέρα, έτσι και από εδώ, και το ανάβουμε. Εδώ έχουμε γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι ζεστό, καυτό, βραστό, να είναι στο σημείο που φουσκώνει το γαλατάκι μας όταν θα το ρίξουμε μέσα για να δέσει γρήγορα η μπεσαμέλ. Αλλιώς θα περιμένουμε ώρα ανακατεύοντας εάν το γάλα είναι κρύο. Βέβαια, ρίχνοντας το ζεστό και ζεστό μέσα και το αλευράκι, έχει φόβο να σβολιάσει. Αν σβολιάσει, είπαμε, ή το περνάμε από ένα σουρωτήρι ή το πατάμε με το χτυπητήρι, το χτυπάμε καλά. Όμως, εάν χτυπήσουμε γρήγορα την ώρα που ρίχνουμε το γάλα, δεν σβολιάζει και γίνεται δένει αμέσως. Αμέσως γίνεται μια σφιχτή ωραία κρέμα. Βάζω λοιπόν το αλευράκι τώρα μαζί με το βούτυρο. Έβαλα το αλεύρι μέσα εδώ. Παίρνω και ένα κουταλάκι, δεν έχω το σανιδάκι μου. Δεν πειράζει, την πλαστική μου την κουταλίτσα. Να τη, εδώ. Παίρνω και ανακατεύω το αλευράκι μαζί με το βούτυρο. Ελαφρά, ένα λεπτό και πολύ είναι. Δεν θα βάλουμε παραπάνω. Ώσπου να σοταριστεί το αλευράκι, να πούμε τα νέα μας. Έχουμε ευχάριστα νέα. Ευχάριστα νέα για τα Βέθας Χάους. Στην Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, Κολοκοτρώνη 3 ανοίγει ένα καινούριο Βέφας Χάους. Μια καινούρια αγκαλιά που θα σας δώσει τα πάντα. Όχι μόνο εργαλεία, πρώτα απ' όλα αγάπη, εξυπηρέτηση και συμβουλές. Και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, αντί να ρωτάτε εμένα, οι κοπέλες είναι πάντα εκπαιδευμένες να σας λύνουν κάθε απορία. Γιατί σε πόσες μπορεί να απαντήσει η Βέφα? Σε πόσες, πέστε μου, πόσα τηλέφωνα την ημέρα να απαντήσω? Έτσι όμως, με τα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, έχετε όλες σας την κατάλληλη απάντηση την ώρα που τη θέλετε, χωρίς να ενοχλείτε τη Βέφα. Λοιπόν, το αλευράκι εδώ είναι έτοιμο τώρα και μέσα, φίλες και φίλοι, θα ρίξουμε το γαλατάκι που πρέπει να είναι ζεστό. Ίσως και να μην είναι τόσο πολύ ζεστό, αλλά η σάλτσα μας θα γίνει. Ρίχνουμε λοιπόν και το γάλα μέσα και ανακατεύουμε γρήγορα και το μισό πήγε απ' έξω, αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, οι κουζίνες, φίλες και φίλοι, είναι για να λερώνουν. Και πάνω απ' όλα, μη μαλώνετε τα παιδιά, αφήστε τα και να λερώσουν και να σπάσουν κάτι. Πώς θα μάθουν? Πέστε μου, όταν ήσασταν μικρές, δεν σας άρεσε? Να, η μπεσαμέλ έτοιμη, είδατε τη γρήγορα που δένει, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν σας άρεσε να σας αφήνει η μαμά να λερώνετε λιγάκι την κουζίνα ή και το δωματιάκι σας και να είστε και λίγο ακατάστατες? Θα δίνουμε συμβουλές στα παιδάκια, δεν θα τα αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά αν κατά λάθος έπεσε, χύθηκε, λερώθηκε, έσπασε, δεν τα μαλώνουμε.
Έτοιμη λοιπόν η μπεσαμέλ. Μέσα σε αυτή την ωραία μπεσαμέλ, τη σφιχτή μπεσαμέλ, θα ρίξουμε τώρα που είναι τα αυγουλάκι, τα κροκάδια. Έχω εδώ δύο κροκάδια που θα τα ρίξουμε μέσα στην μπεσαμέλ. Για να πάρει ωραίο κίτρινο χρώμα, όπως έχει εκεί φίλες και φίλοι, και για να γίνει ακόμα πιο νόστιμη. Παίρνουμε λοιπόν εδώ τώρα, λίγη από αυτή, ένα πιρούνι να χτυπήσουμε τα κροκαδάκια. Θα ρίξουμε μέσα, μην το ξεχάσω, λίγο άσπρο πιπέρι, βάλαμε λίγο άσπρο πιπέρι, θα βάλουμε λίγο αλατάκι και θα βάλουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Εμείς πάντα οι Έλληνες μας αρέσει να βάζουμε στην άσπρη σάλτσα, έτσι την έλεγε η μητέρα μου, δεν την ήξερε μπεσαμέλ, άσπρη σάλτσα την έλεγε. Στην άσπρη λοιπόν σάλτσα μας αρέσει να βάζουμε λίγο μοσχοκάριδο. Τρίβουμε και λίγο μοσχοκάριδο και να την η μπεσαμέλ μας, έτοιμη. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά εδώ πέρα, στην άκρη, ανακατεύουμε άλλη μια φορά και λίγο ελαφρά κρύωσε για να μπορέσω να ρίξω, να σβήσω τη φωτιά, να μπορέσω να ρίξω μέσα τώρα τα κροκάδια. Δεν πρέπει να είναι καυτή ζεστή και μάλιστα λίγη από αυτή θα τη βάλω πρώτα μέσα στα κροκάδια. Είναι σφιχτή ωραία, έτσι, για να μην κόψει το αυγό, να μην ψηθεί το αυγουλάκι μας. Να το ζεστάνω λίγο το αυγουλάκι για να μην ψηθεί και θα το ρίξω τώρα και αυτό μέσα εδώ και θα το ανακατέψω γρήγορα να πάρει ωραίο κίτρινο χρώμα. Και είναι νόστιμη, πάρα πολύ νόστιμη. Θα τη βάλω τώρα στο κορνέ και θα δείτε τι θα κάνω. Οπ. Ώσπου να τη βάλω στο κορνέ, να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά μας. Πάμε να τα δούμε. Μελιτζάνες παπουτσάκια. 1 κιλό με 3 μελιτζάνες. 0,5 κιλό κιμά. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα. 1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο. 0,5 κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό. 2 κούπες ντοματάκια κονσέρβας ή φρέσκες όριμες ψιλοκομμένες ντομάτες. 0,5 κούπα λάδι. 1 αυγό. 3 κουταλιές κρέμα γάλακτο. 1,5 κούπα μπεσαμέλ σφιχτή και 2 κροκάδια. 1 κούπα τριμμένο κεφαλοτήρι. 10 λεπτά φετάκια ντομάτας. Αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για πρώτη φορά και μόνο στα New Day, μια μέθοδος σας δίνει ξανά μια νική λάμψη. New Day, η ομορφιά σας είναι σε καλά χέρια. Έτοιμη η μπεσαμέλ μέσα στο κορνέ και τώρα θα κάνουμε τη φιγούρα μας. Θα στολίσουμε τα παπουτσάκια να τα κάνουμε όμορφα, με κορδονάκια. Εδώ δείτε τι ωραία βγάζω την μπεσαμέλ με σχέδιο. Έτσι, πολύ, γι' αυτό είπαμε πρέπει να είναι σφιχτή, για να σταθεί και μετά το ψήσιμο. Έτσι, ωραία, να βάλω και σε αυτό, καίει και αυτή, πρέπει να είναι ζεστή γιατί θα μπουν στο φούρνο και συνέχεια θα ψηθούν ώσπου να τελειώσουν, να είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε. Τα αφήνω αυτό εδώ, παίρνω τώρα ντοματούλες, κομμένες σε λεπτά φετάκια, μισά φετάκια και τα βάζω επάνω, έτσι ακριβώς. Όπως τα έχω και εκεί που τα βλέπετε τελειωμένα και πολύ ωραία. Βάζω και αυτή την ντοματούλα, βάζω και αυτή την ντοματούλα. Έτσι, αυτή είναι πιο ωραία. Έτσι. Δέστε τι όμορφα που έγιναν. Δέστε τι ωραία που είναι φίλες και φίλοι. Βέβαια δεν θα είναι σε πιατέλα, το είπαμε. Στο ταψάκι μας ή σε ένα πυρεξάκι.
Παίρνουμε τώρα το τυράκι, το τριμμένο, και τρίβουμε εδώ πέρα, τρίβουμε λέω, πασπαλίζουμε πάνω. Όμως έχω μια γραμμούλα στον αέρα. Καλή σου μέρα, φίλη μου. Καλημέρα σας. Καλή σου μέρα. Ακούω, από πού μου τηλεφωνείς και πες μου πώς σε λένε πρώτα απ' όλα. Λέγομαι Λένα και σας τηλεφωνώ από Άρτα. Μάλιστα, από μακριά σήμερα, όχι από την Αθήνα, έχουμε από την Άρτα σήμερα τηλεφώνημα. Έχουμε όμως ένα μικρό παράπονο. Για πες το μου να το ακούσω. Δεν έχετε κάποιο κατάστημα. Στην Άρτα? Ναι, ναι. Να το φροντίσουμε. Να το φροντίσετε, γιατί εμείς τρέχουμε σε πλησιέστερα μαγαζιά σας για να πάρουμε κάτι. Θέλεις, αγάπη μου, να το ανοίξεις. Είναι franchise. Πρέπει κάποιος να θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα, να τηλεφωνήσει στο 2846-984 και να συνεννοηθεί εκεί με το γαμπρό μου, το Γιάννη τον Τόντορο, για να ανοίξει ένα Βέφας Χάους. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευελπιστούμε κάποτε να το ανοίξετε, λοιπόν. Πες μου τώρα αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις ναι, άλλο. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν συγχαρητήρια, είστε πολύ τρομεροί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω ό,τι μπορώ. Να είστε καλά. Ό,τι έχω μέσα μου, προσπαθώ να σας το δώσω. Να είστε καλά. Και εσύ το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, τα βάζουμε στο φούρνο και τα ψήνουμε, φίλες και φίλοι, μία ώρα. Ίσως και λιγότερο, εξαρτάται από το φούρνο σας. Κάθε φούρνος δεν είναι ίδιος. Όλοι οι φούρνοι έχουν διαφορετική θερμοκρασία, παρότι γράφει έξω ο θερμοστάτης. Ό,τι και να γράφει ο θερμοστάτης, ποτέ ο φούρνος δεν έχει ακριβώς την ίδια θερμοκρασία όταν περάσει κάποιος καιρός. Λοιπόν, όμως, πάμε να νηφορίσουμε στην Ετωλοακαρνανία. Πάμε στην Κόνισκα. Ξέρετε γιατί θα πάμε εκεί? Πάμε να φάμε χουσμέρι, φίλες και φίλοι, και να δούμε και πώς το κάνουν. Πάμε! Έθιμα που τείνουν να εξαφανιστούν, αναβιώνουν κάθε καλοκαίρι στην Κόνισκα Ετωλοακαρνανίας. Ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να κρατήσει ζωντανούς τους δεσμούς με τις ρίζες μας, οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις, η πιο ιδιαίτερη από τις οποίες είναι η παραγωγή τσίπουρου και τυριού. Ο φακός των μυστικών ήταν εκεί και παρακολούθησε όλη τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα σας εξασφάλισε μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη συνταγή για κουσμάρι, που είναι το χαρακτηριστικό τοπικό έδεσμα. Κάθε χρόνο οι γυναίκες της Κόνισκας ακολουθούν όλη τη διαδικασία παρασκευής του εδέσματος, όπως ακριβώς έκαναν παλαιότερα οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες τους. Στην αρχή βάζουν το γάλα στην καρδάρα για να πήξει, και αφού γίνει τυρί, το δένουν, το βάζουν σε ένα τουλπάνι και το κρεμούν για να στεγνώσει. Συνήθως οι νοικοκυρές αφήνουν το τυρί κρεμασμένο αρκετό καιρό, όμως εμείς ήμασταν ανυπόμονοι να γευτούμε το κουσμάρι, και έτσι πείσαμε την κυρία Βενετία να μας δείξει τη συνταγή. Τα υλικά πιάνουμε το τυρί, φρέσκο τυρί. Το έχουμε εδώ. Αυτό πρέπει να είναι 2-3 ημερών τυρί για να γίνει καλό το κουσμάρι, πετυχημένο. Το κόβουμε, το βάλουμε στην κατσαρόλα εκεί και τα ανακατεύουμε και βάζουμε και καλαμποκάλυβρο, όσο πάρει. Τώρα θα κόψουμε το τυρί κομματάκια και μετά αριστερό το χέρι εγώ, δεν πειράζει. Αυτό το τρίβουμε ψηλά κομματάκια εδώ μέσα στην κατσαρόλα. Τώρα θα αρχίσουμε να το δουλεύουμε. Το πατάμε αρκετή ώρα για να βγάλει το βούτυρο. Τώρα θα βάλουμε και λίγο καλαμποκάλευρο μέσα, όσο πάρει. Αυτό είναι το κουσμάρι. Αυτή είναι η τέχνη. Το κουσμάρι της Κόνισκας είναι μια λιχουδιά που αρέσει σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Είναι πολύ ωραίο. Είναι νόστιμο, Μαρία? Ναι, πολύ ωραίο. Νόστιμο. Πολύ ωραίο, πέτυχε. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε το κουσμάρι και να γνωρίσετε από κοντά τη διαδικασία παραγωγής τσίπουρου, τυριού, βουτύρου και καλαμποκάλευρου, κάντε μια εκδρομή μέχρι την Κόνισκα Ετωλοακαρνανίας και θα μάθετε όλα τα γευστικά μυστικά της περιοχής.
Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, για το περίφημο γλυκάκι μας. Αυτό που προανήγγειλα εχθές. Σας είπα, θα κάνω μιλφέι με κρέμα σοκολάτας. Τι άλλο θέλουμε για σήμερα? Τίποτα άλλο. Παπουτσάκια και μιλφέι με κρέμα σοκολάτας. Ένα πλήρες γεύμα. Πάμε όμως να δούμε τα υλικά μας και εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Παιδιά, γρήγορα. Μιλφέι με σοκολάτα. 4 λεπτούς δίσκους φωλιάτας για μέτρο 22 εκατοστών. 600 γραμμάρια σαντιγί. Πιστίκι έγινες και αμυγδαλάκι καφουρτισμένο. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 2,5 κούπες γάλα, 3 τέταρτα της κούπας ζάχαρη, 5 κουταλιές αλεύρι, 3 κουταλιές corn flour, ελάχιστο αλάτι, 4 κροκάδια ελαφρά χτυπημένα, λίγη βανίλια, 125 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Και φίλοι, πριν ξεκινήσουμε, γιατί η συνταγή μας είναι και αυτή πολύπλοκη, πάμε να δούμε τι έχει η αγορά μας σήμερα και ερχόμαστε πάλι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να φτιάξουμε τη μιλφέι. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω μία λωρίδα, ένα φύλλο σφολιάτα. Ανοίγουμε τη σφολιάτα μας από την αγορά και όπως ξέρετε είναι 2 φύλλα. Παίρνουμε το ένα φύλλο της σφολιάτας, το ανοίγουμε λίγο περισσότερο να λεπτύνει και το χωρίζουμε σε 4 λωρίδες. Εδώ έχω 2 λωρίδες ψημένες, πολύ ψημένες. Το μυστικό είναι, φίλες και φίλοι, να ψηθεί πάρα πολύ καλά η σφολιάτα μας, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει κριτσανιστή και αφράτη η μιλφέι. Δεν πρέπει να έχει καθόλου στερεό, ώστε να σπάζει η σφολιάτα χωρίς να τρίβεται. Πρέπει λοιπόν να την ψήσουμε πάρα πολύ καλά. Τι κάνουμε? Τη χωρίζουμε σε λωρίδες, γιατί θα σας κάνω μια μιλφέι μακρόσθενη για να κόβεται πολύ ωραία. Αν την κάνουμε στρογγυλή, δύσκολα κόβεται. Και ξέρετε ότι είναι ένα από τα γλυκίσματα που το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν κόβεται, θρηματίζεται. Και έτσι πρέπει. Γιατί αν δεν θρηματίζεται, δεν θα θρηματίζεται και μέσα στο στόμα μας και δεν θα μας δίνει αυτή την ωραία γεύση και υφή του. Παίρνω λοιπόν τη σφολιάτα που την έχω φέρει από το σπίτι έτοιμη ανοιγμένη και τη βάζουμε σε ταψάκι. Εδώ σε αυτό το ταψάκι που έχω εγώ μπορούμε να ψήσουμε 2 φυλλαράκια και τα άλλα 2 θα τα ψήσουμε την επόμενη φορά. Ή ακόμη ένα ταψάκι με αέρα το φούρνο θα ψηθούν μια χαρά. Παίρνουμε ένα πιρούνι και τρυπάμε πάρα πολύ καλά. Να δω, το βουτυράκι μου είναι λιωμένο. Να το βάλω εδώ που καίει η φωτιά μου, να λιώσει λιγάκι. Παίρνουμε λοιπόν ένα πιρούνι και τρυπάμε τη σφολιάτα, ό,τι κάναμε, φίλες και φίλοι, και στην τάρτα. Θυμάστε όταν σας έδειξα πώς θα ψήσουμε μια πετυχημένη και ωραία τάρτα, ότι την τρύπησα για να μην φουσκώσει? Το ίδιο κάνω και εδώ. Τρυπάμε όλη την επιφάνεια της σφολιάτας με ένα πιρούνι καλά, ώστε να αναπνέει και να μην φουσκώσει απότομα. Να φεύγει ο αέρας και να φουσκώσει συμμετρικά. Να δείτε εδώ τα φυλλαράκια μου πως είναι φουσκωμένα. Δείτε τα, συμμετρικά φουσκωμένα. Βλέπετε το πάχος πόσο έχουν φουσκώσει. Το τρίτο φύλλο το έχω σπάσει και το έχω κάνει τρίματα-τρίματα. Αυτά τα τρίματα-τρίματα θα τα ρίξω από πάνω. Πάμε τώρα να δούμε το βουτυράκι, να πούμε. Πάμε το γάλα ξανά εδώ να βράζει. Να το βάλουμε και λίγο πιο δυνατά. Εδώ είμαστε, το βάλαμε και λίγο πιο δυνατά. Και πάμε τώρα να πούμε τι άλλο κάνουμε. Αφού την τρυπήσουμε τη σφολιάτα, την αλείφουμε με λίγο βουτυράκι.
αρκετό βουτυράκι στην επιφάνειά της, γιατί η έτοιμη σφολιάτα είναι λίγο φτωχή σε βούτυρο και εμείς τη θέλουμε βουτυρωμένη. Το βούτυρο καθώς ψήνεται, την κάνει τριφτή, την κάνει αφράτη, την κάνει νόστιμη. Λοιπόν, βουτυρώνουμε καλά το φιλαράκι μας, πέρα-πέρα, δεν το κάνω εγώ τώρα, θα το κάνετε εσείς και το βάζουμε σε δυνατό φούρνο, 250 βαθμούς, 15 λεπτά για να φουσκώσει. Και μετά χαμηλώνουμε το φούρνο στους 180 και την αφήνουμε να ξεροψηθεί. Να γίνει όπως τη βλέπετε, όχι βέβαια κάρβουνο, προσοχή. Να ξεροψηθεί, να πάρει αυτό το σκούρο καστανό χρώμα, να μην έχει καθόλου κίτρινο ανοιχτό ομό. Έτσι θα έχετε μια πολύ πετυχημένη μιλφέη. Το παίρνω το ταψάκι, θεωρείται ότι το βάλαμε στο φούρνο και ψήθηκε. Τα έχουμε εδώ έτοιμα ψημένα. Εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, έχω διαλύσει σε λίγο από το κρύο γάλα το corn flour. Και εδώ πέρα έχω βάλει και βράζω το γαλατάκι. Στο βραστό γάλα θα ρίξω μέσα το corn flour και θα ανακατέψω γρήγορα, αφού βάλω βέβαια στο γαλατάκι μου και τη ζάχαρη. Βάλαμε και τη ζαχαρίτσα. Ας δούμε τι κάνει η σοκολάτα μας. Να δω εδώ με ένα κουταλάκι τι κάνει η σοκολάτα. Έχει λιώσει, ωραία η σοκολάτα. Δεν χρειάζεται άλλο. Σβήνουμε τη φωτιά. Αυτή τη φωτιά τη σβήνουμε. Πολύ ωραία. Η άλλη πρέπει να καίει. Σβήσαμε λοιπόν τη φωτιά. Η σοκολάτα είναι λιωμένη, έτοιμη, που θα τη βάλουμε στο τέλος. Παίρνουμε τώρα, να την ανακατέψουμε καλά. Ωχ, τι ωραία σοκολάτα και τι ωραία που μοσχοβολάει. Πώς μ' αρέσουν τα γλυκά, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι όμως που μας παχαίνουν, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα. Πρώτα τα γλυκά. Εδώ ένα άλλο κουτάλι, να το και το άλλο το κουταλάκι μου, δεν μου κάνει αυτό. Κουτάλι από εδώ μέσα. Θα βρούμε ένα κουτάλι μεγάλο, εντάξει. Ανακατεύουμε λοιπόν τη ζάχαρη μαζί με το γαλατάκι και έτσι πως αρχίζει το γαλατάκι μας να βράζει, πρέπει να βράζει το γάλα, θα ρίξουμε μέσα το corn flour. Ρίχνουμε μέσα το corn flour και ανακατεύουμε γρήγορα και βράζουμε έτσι. Θα βράσουμε λοιπόν την κρέμα μας τώρα, να πήξει, να δυναμώσω κι άλλο τη φωτιά μου. Και όταν δέσει η κρέμα αυτή, θα βάλουμε και τις βανίλιες. Έχω βανίλια, δεν έχω βανίλια, θα βάλετε και βανίλια μέσα. Τι θέλει, παρόλο ότι έχει σοκολάτα, χρειάζεται να βάλουμε και τη βανίλια μέσα, να αρχίζει να δένει η κρέμα μας ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά ώστε να δέσει η κρεμούλα μας και έτσι καθώς τη δένουμε τώρα, τη βλέπετε που αρχίζει και πίζει, να κάνουμε την ερωτησούλα μας για το σερβίτσιο μας. Για πείτε μου, φίλες και φίλοι, στο φαγητάκι που σας έκανα σήμερα, ντομάτα έβαλα? Λοιπόν, ωραία, δείτε τι ωραία που έπηξε η κρέμα, να την έτοιμη είναι. Μέσα σε αυτή την πυγμένη κρέμα, φίλες και φίλοι, θα ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα. Να πούμε όμως και την τυχερή που κέρδισε το σερβίτσιο εχθές. Κρεμασιώτη Ιωάννα από το Ναύπλιο. Κρεμασιώτη Ιωάννα από το Ναύπλιο. Να το χαίρεσαι, καλή μου φίλη. Λοιπόν, εδώ τώρα, έτσι πως βράζει ωραία η κρεμούλα μας, θα ρίξουμε μέσα και τη σοκολάτα και τα κροκάδια. Παίρνουμε πρώτα απ' όλα και χτυπάμε τα κροκάδια με ένα πιρουνάκι, 4 κροκάδια. Ρίχνουμε μέσα, πού είναι να μου φέρετε βρε παιδιά ένα βοηθό να με βοηθάει. Έλα Στέλιο παιδί μου, έλα. Πρόθυμος ο Στέλιος, πρόθυμος. Δεν είναι μόνο πρόθυμος να φάει ο Στέλιος, είδατε είναι πρόθυμος και να δουλέψει. Έτσι πρέπει φίλες και φίλοι. Γελάτε παιδάκια μου. Καλά κάνετε και γελάτε. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα ωραία κροκάδια και τα ρίχνουμε μέσα στην κρεμούλα μας. Έχει πάθει σήμερα το φόρεμά μου και σκαλώνει στο ντουλάπι. Ρίχνουμε λοιπόν και το κροκάδι μέσα και την κάνουμε κίτρινη σαν φλουρί. Και νόστιμη, δεν σας λέω τίποτα. Και πού να βάλω και τη σοκολάτα. Τώρα βάζουμε και τη σοκολάτα και είμαστε έτοιμοι. Όταν λέω θέλω βοήθεια, το εννοώ, Στέλιο. Σοβαρά σου λέω. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ, τρέξε. Όχι, δεν έρχεται.
Η Μαριλένα, ποιος θα έρθει να με βοηθήσει. Τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω να τα ρίξω όλα μόνη μου. Εδώ πέρα, έλα Μαριλένα, έλα αγάπη μου να μου κρατήσεις. Έτσι, αυτό μπορείς να το αδειάσεις. Εδώ μέσα, έλα, άντε να το κάνω εγώ με χάρη. Γιατί βρε Μαριλένα, εσύ δεν θα το κάνεις με χάρη. Καλύτερα σας κρατάω την κατσαρόλα. Και τι ωραία που είσαι με το ακουστικό σταυτάκι. Ωραία και τι ωραίο χρώμα φοράς σήμερα. Μια κούκλα. Η Μανούλα σε βλέπει. Λοιπόν, η σοκολάτα, η κρέμα σοκολάτα. Έτοιμοι φίλες και φίλοι. Δέστε εδώ κρέμα που σας έκανα. Σοκολατένια. Με πιάνουνε τα γέλια. Λοιπόν, έτοιμη η σοκολάτα μας. Τώρα βέβαια αυτή την κρεμούλα θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει για να τη βάλουμε τη μιλφέι. Εμείς όμως δεν θα περιμένουμε να κρυώσει. Εμείς θα τη βάλουμε έτσι όπως είναι ζεστή, ζεστή. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το καταλάβατε έτσι. Βέβαια. Εδώ είμαστε έτοιμη η κρέμα μας. Αχ, και μου λένε εδώ ότι έχω μόνο ένα λεπτάκι. Σε ένα λεπτάκι ούτε ταχυδακτυλουργός να ήμουνα. Λοιπόν, θα γίνω όμως, θα γίνω. Παίρνουμε τη σφολιάτα την έτοιμη που είναι κριτσανιστή και στρώνουμε μέσα κρεμούλα. Θα τη ρίξω τώρα έτσι. Έτσι. Δεν θα είναι ζεστή η κρέμα σας εσάς. Μη βλέπετε εμένα τι κάνω. Εγώ ανορθόδοξα δουλεύω σήμερα. Έβαλε λοιπόν κρέμα και μπόλικη κι άλλη κρεμούλα θέλει. Λίγη έβαλα. Λοιπόν, βάλαμε την κρεμούλα. Παίρνουμε το άλλο φύλλο της σφολιάτας, το βάζουμε επάνω, ξαναρίχνουμε κρεμούλα, πολύ κρεμούλα, βάζουμε κι άλλο ένα φύλλο σφολιάτας άμα θέλουμε, αλλά όχι, τόσο ψηλή καλή είναι. Βάλαμε κι αυτή εδώ την ωραία κρεμούλα, έτσι. Πω, τι ωραία, μοσκοβολάει. Είναι πηχτή, ωραία. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει όταν την κόβουμε να τρέχει η κρέμα. Πρέπει να είναι πηχτή, δεμένη, πολύ ωραία. Μόνο που τη βλέπω μου έρχεται να τη φάω. Παίρνω λοιπόν, όπα, μη φωνάζεις. Παίρνουμε λοιπόν την τριμμένη τώρα σφολιάτα και τη ρίχνουμε από πάνω έτσι από την κρέμα. Είδατε γιατί την έτριψα. Να πούμε και το μυστικό της ημέρας παράλληλα. Να το πούμε. Να πούμε φίλες και φίλοι πώς θα διατηρήσουμε τα ασπράδια που μας περισσεύουν. Μας έμειναν λοιπόν ασπράδια. Τι θα τα κάνουμε, θα τα πετάξουμε. Χρησιμοποίησαμε τα κροκάδια. Τα ασπράδια θα τα βάλουμε, φίλες και φίλοι, στην κατάψυξη. Θα τα βάλουμε σε ένα βάζο. Δεν θα γεμίσουμε το βάζο μέχρι απάνω, διότι ό,τι παγώνει, ο όγκος του μεγαλώνει και θα ανοίξει το βάζο ή θα σπάσει το βάζο. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, θα το αφήσουμε κανένα δυο δάχτυλα πιο κάτω. Όταν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, τα αφήνουμε να λιώσουν και τα μεταχειριζόμαστε. Κανονικά σαν τα ωραία ασπράδια που βάλαμε. Παίρνουμε τώρα λίγη ζάχαρη άχνη και ρίχνουμε ή σαντιγί. Αν θέλετε και σαντιγί, έχω και σαντιγί. Ρίχνουμε ζάχαρη άχνη, δείτε τι ωραία που έγινε. Γι' αυτό το έβαλα έτσι ανώμαλο, για να φανεί όμορφο. Και εδώ τι άλλο βάζουμε, λίγο κακάο. Πού είναι το σουρωτηράκι μου. Να το σουρωτηράκι μου. Βάζουμε και λίγο κακάο. Αντί λίγο, εγώ βάλα πολύ κακάο. Δεν πειράζει. Αχ, τι ωραία που είναι, Θεούλη μου. Τι ωραία μιλφέι. Και τα παιδιά εδώ ανυπομονούν να τη φάνε. Όμως, παιδιά, δεν θα βιαστείτε. Πρέπει πρώτα να κρυώσει. Έτσι, ωραία. Αυτή, φίλες και φίλοι, σας γλύκανα αρκετά. Καλό μήνα, γλυκό μήνα, φίλες και φίλοι. Αύριο ραντεβού εδώ, στις 10 στο Μέγκα. Γεια σας.